Με υγεία στον ατμό. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 1 κιλό μύδια, μια σκελίδα σκόρδο, 2 δαφνόφυλλα, μισό ποτήρι λευκό κρασί, αλάτι πιπέρι. Και καθώς διαβάζατε την κάρτα υλικών, μου είπε ο Γιάννης πολύ σωστά ότι πρέπει να βάλουμε το τηγάνι σε πολύ δυνατή φωτιά για να πυρώσει καλά, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να κάνουμε τη συνταγή. Ακριβώς, σωστά. Ακριβώς. Βάζουμε κατευθείαν, Έστερ και φίλες και φίλοι, φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Παίρνουμε απόσταση, μη φτανίζεστε. Μέχρι εδώ ήρθε η μυρωδιά. Oui. Τέλεια. Κατευθείαν ελαιόλαδο. Από απόσταση. Από απόσταση. Τέλεια. Και τώρα κατευθείαν το μύδι μέσα. Μ' αρέσει. Και όπως βλέπετε, αρχίζει και τσιτσιρίζει. Ναι, τσιτσιρίζει. Α! Κρασί. Λευκό κρασί. Σκόρδο. Μπόλικο. Τέλειο. Δάφνη. Δάφνη. Καπάκι. Καπάκι για να γυρίσει τον ατμό. Και στέλνω πολλούς χαιρετισμούς. Που ταιριάζει στο Νασιμάκι. Στο Νασιμάκι, καπάκι στο Νασιμάκι. Να ρωτήσω κάτι, πόση ώρα πρέπει να μείνει στον ατμό? Μέχρι να σερβίρουμε. Έχει γίνει και αυτό.